Στι 2 το μεσημέρι θα συνεδριάσει εκ νέου το Πολεμικό Συμβούλιο του Ισραήλ, κάτι το οποίο δείχνει ότι δεν έχουν αποφασιστεί ακόμα ποιε θα είναι οι επόμενε κινήσει κατά τη Τεχεράνη. Το δεύτερο αυτό συμβούλιο αναμένεται να είναι συνέχεια του προηγούμενου που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή και θα είναι ιδιαίτερα κρίσιμο. Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου εξετάζει τι επιλογέ του ενώ αναμένει τι προτάσει των IDF για την απάντηση στην Τεχεράνη και κατά πόσο θα προχωρήσει σε αντίπεινα και υπό ποιου όρου. Οι σκληροπυρηνικοί τη κυβέρνηση ζητούν από το Συμβούλιο και τον Νετανιάχου να προχωρήσουν σε συντριπτική επίθεση κατά του Ιράν παρά του φόβου για καταστροφική κλιμάκωση που θα μπορούσε να οδηγήσει ακόμα και στον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι φωνέ από το εσωτερικό του Ισραήλ, ωστόσο, έρχονται σε αντίθεση με τι προειδοποιήσει των Ηνωμένων Πολιτείων και των Παγκόσμιων Ενήγετών που ασκούν πίεση στον Ισραηλινό Πρωθυπουργό να μην προβεί σε στρατιωτική επίθεση κατά του Ιράν. Βέβαια εδώ τίθεται ένα ζήτημα. Στο Ισραήλ δεν δείχνουν να έχουν κατανοήσει ότι το Ιράν είναι μια χώρα που έχει ισχυροποιηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό τα τελευταία δέκα χρόνια. Αντίθετα στις Ηνωμένε Πολιτείες φαίνεται ότι το έχουν καταλάβει και γι' αυτό θέλουν να αποφύγουν με κάθε τρόπο μια κλιμάκωση που θα μπορούσε να οδηγήσει σε περιφερειακό πόλεμο και υπό τις χειρότερες προϋποθέσεις ακόμα και σε τρίτο παγκόσμιο πόλεμο.